Για πρώτη φορά, οι 9 οργανώσεις ασθενών που αποτελούν την μόνιμη Επιτροπή Καρκίνου της ΟΣΑΚ διοργάνωσαν την ημερίδα «Ενώνουμε δυνάμεις για το αύριο», ώστε να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο για τα άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Ένας στόχος, ο οποίος έχει τεθεί ψηλά στη βαθμίδα των προτεραιοτήτων της πολιτείας, επιδιώκοντας μέσα από μια στοχευμένη πολιτική στην ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου. Και είναι με μεγάλη ικανοποίηση που διαπιστώνονται τα απτά αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής. Στόχος της ημερίδας η ευθυγράμμιση όλων των φορέων στα θέματα καρκίνου, η ανάδειξη των σημαντικών θεμάτων και ο καθορισμός προτεραιοτήτων και πολιτικών που πρέπει να προωθηθούν με την εμπλοκή των αρμόδιων φορέων για θέματα που αφορούν και επηρεάζουν τους ασθενείς με καρκίνο. Ο καρκίνος δεν αφορά μόνο την υγεία, αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα και χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημερίδας, παρουσιάστηκε η χαρτογράφηση της κυπριακής πραγματικότητας στην ογκολογία, ενώ ακολούθησε ανάλυση των 5 πυλώνων της Εθνικής Στρατηγικής του Καρκίνου. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου είναι τώρα πραγματικότητα και η καθημερινή προσπάθεια υλοποίησης όλων των δράσεών του που ανακοινώσαμε το 2021 είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο καρκίνος στους πνεύμονες αποτελεί την πιο συχνή μορφή καρκίνου, με τον καρκίνο του εντέρου και του μαστού να είναι οι κυριότερες μορφές.